Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βιντεάκι. Αυτή τη φορά διαφορετικό, δεν έχουμε vlog. Σας είχα τάξει ότι θα έχουμε μέσα στο Φεβρουάριο 2 παραπάνω βιντεάκια. Ένα με το τι έχω μέσα στην τσάντα μου που μου το ζητούσατε πάρα πολλές. Και ένα Q&A, βέβαια το Q&A θα το δούμε. Γιατί στο τελευταίο βίντεο που σας ζήτησα να μου αφήσετε τις ερωτήσεις σας από κάτω δεν δέχτηκα πολλές ερωτήσεις. Οπότε αφήστε μου και εδώ να δω τι μπορεί να μαζευτεί, να δούμε αν βγαίνει ένα βιντεάκι έτσι Q&A. Και σήμερα σας έχω εδώ πέρα το τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει το φόντο. Προσπάθησα έτσι να μην το παραφορτώσω. Μία ανέβαζα το βάζω πάνω, μία το κατέβαζα. Μία άναβα κεράκι, μία το είχα λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Δεν ήξερα τι ακριβώς. Νομίζω πως τώρα είμαστε καλά και δεν θα σας βαραίνει έτσι το φόντο. Νομίζω ότι είναι ok. Λοιπόν. Έχω έτσι περίεργα συναισθήματα γιατί μου θυμίζει το παλιό καλό YouTube που καθόμασταν και κάναμε empties, κάναμε αγαπημένα, τι έχω μέσα στην τσάντα μου και τέτοια πράγματα, οπότε έτσι μου φαίνεται περίεργο. Οπότε φύγαμε λοιπόν να πάμε να σας δείξω τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Η τσάντα που κρατάω τους τελευταίους μήνες και έχει δεχτεί και πάρα πολλές ερωτήσεις είναι η The Tote Bag από Marc Jacobs. Δεν την έχω πάρα πολύ καιρό για να μπορέσω έτσι να κάνω ένα καλό review, γιατί την άλλη την τσάντα που Michael Kors, τη μικρούλα, την καφέ που κι αυτή κι αν έχει δεχτεί ερωτήσεις, την έχω σίγουρα, όχι σίγουρα, την έχω περίπου 4 χρόνια και γι' αυτή ξέρω να σας πω, δηλαδή έλεγα με κλειστά μάτια πήγαινε πάρτε τι. Τώρα αυτή εδώ η τσάντα, η αλήθεια είναι ότι έχω δει και έχω διαβάσει διάφορα σχόλια, γιατί μου στέλνετε εσείς μηνύματα και μου λέτε ότι την έχετε, όχι αυτή τη συγκεκριμένη με το μονόγραμμα, τις άλλες τις μονόχρωμες που είναι μαύρη, καφέ κλπ. Και ότι σας έχουν έτσι πέσει, ότι δεν κάθονται πολύ καλά οι τσάντες, ότι σαν να τσουβαλιάσανε. Μου το έχετε στείλει πάρα πολλά κορίτσια. Να σας πω, έχω παρατηρήσει και εγώ τέτοιες τσάντες έξω που κυκλοφορούν και φαίνονται έτσι λίγο περίεργες. Αυτή εδώ όμως με το μονόγραμμα που έχω πάρει στέκεται πάρα πολύ καλά. Βέβαια θα σας δείξω εγώ τι έχω βάλει και μέσα και δεν ξέρω αν φταίει αυτό που έβαλα αυτή τη θήκη από τις πρώτες μέρες. Με το που την πήρα αυτή την τσάντα γνώριζα ότι οι θήκες της μέσα είναι ανύπαρκτες. Οπότε τι έκανα. Μπήκα παιδιά μου στο Shein που λέτε. Και παρήγγειλα, κοιτάξτε, το βγάζω μέσα από την τσάντα. Παρήγγειλα αυτή εδώ τη θηκούλα που έχει μέσα θήκες και την έχω βάλει μέσα στην τσάντα για να μπαίνουν τα πράγματα πιο τακτοποιημένα και πιο ωραία. Βλέπετε, είναι πολύ πιο οργανωμένα από ότι να τα πέταγα όλα εδώ. Γιατί η τσάντα από μόνη της δεν έχει μέσα θηκούλες, κάτι να μπορείς να βάζεις. Δηλαδή πέρα από ένα φερμουάρ που έχει εδώ πέρα και δύο μικρά τσεπάκια που δεν χωράνε και πολλά πράγματα, δεν έχει κάτι άλλο. Καθίστε να δω αν βγαίνοντας, να το. Μπορείτε να το δείτε τώρα. Βλέπετε, έχει ένα φερμουάρ και έχει και δύο τσεπούλες, στις οποίες εγώ το μόνο που βάζω είναι μέσα στο φερμουάρ δύο σερβιέτες για να υπάρχουν έτσι για ώρα ανάγκης. Και γενικότερα μετά η τσάντα σαν τσάντα είναι άδεια, δεν βάζω δηλαδή στα πλάγια ή από κάτω κάτι. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε αυτή εδώ τη θήκη, που αν βρω link θα σας βάλω από Shein, το πήρα νομίζω τύπου 11 ευρώ, κάτι τέτοιο. Οπότε έτσι είναι και για μένα πιο εύκολο να σας δείξω τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Αυτή η θήκη από μόνη της έχει πάρα πολλές. Έχει μία με φερμουάρ, έχει δύο μικρές εδώ, έχει άλλη μία εδώ και άλλες δύο μικρές εδώ και τη βασική τη μεγάλη που βάζω έτσι τα πιο μεγάλα αντικείμενα, έτσι ώστε να μην δημιουργείται χαμός. Δεν βάζω μικρά και δημιουργείται χαμός και δεν μπορώ να τα βρίσκω, γιατί εμένα ο λόγος που μου αρέσουν οι μικρότερες τσάντες είναι αυτές, ότι αναγκαστικά βάζεις πιο λίγα, αλλά μπορείς και τα βρίσκεις και στα πράγματά σου πιο εύκολα. Ενώ στις μεγάλες τις τσάντες, αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι γίνεται ένας χαμός μέσα και αν δεν βρεις αυτό που ψάχνεις. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω από τη βασική τη μεγάλη τι έχω. Στη βασική τη μεγάλη θα βρείτε χαρτομάντιλα, μαντιλάκια που καθαρίζεις τα χέρια σου, αυτά τα κόκκινα. Μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί μυρίζουν και το υνόπνευμα και τρελαίνομαι για αυτά εδώ. Μία θήκη με τα γυαλιά μου, χρησιμοποιώ αυτή εδώ που την έχω πάρει από τα Shein και δεν χρησιμοποιώ των γυαλιών γιατί ήταν τεράστια και βαριά, οπότε βρήκα αυτή εδώ στο Shein. Σας είπα ό,τι link μπορώ και βρίσκω θα σας το βάζω εννοείται από κάτω. Πολύ ωραία και πολύ οικονομική, αλλά έχω την εντύπωση ότι την έχω βρει στο Jumbo, ολόιδια. Έχω την εντύπωση ότι έκανα μια βόλτα μια μέρα στο Jumbo και τη βρήκα. Και μέσα τα γυαλιά μου είναι αυτά εδώ, είναι από Burberry. Θα σας βάλω και για αυτά εδώ πέρα κωδικό γιατί γράφουν πάνω στο σκελετό κωδικό. Είναι βέβαια πρόπερση πρέπει να τα πήρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα τα βρείτε, αλλά μπορεί σε κάποιο e-shop να τα βρείτε, γιατί γενικότερα
με ρωτάτε για τη θήκη με τα γυαλιά. Το επόμενο που θα βρείτε μέσα στη τσάντα μου είναι το πορτοφόλι μου. Για όσες γνωρίζετε από Louis Vuitton, αυτό εδώ είναι το Emily το φούξια. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο ότι δεν είναι αυτό, αλλά κι όμως είναι αυτό. Λοιπόν, όταν το είδα αυτό το πορτοφόλι, το ερωτεύτηκα και λέω πρέπει να το πάρεις. Γιατί έψαχνα ένα πορτοφόλι έτσι λεπτό και ωραίο εμφανισιακά, αλλά δεν έβρισκα κάτι σε καλύτερη τιμή και μου είχε κολλήσει, αυτό είναι η αλήθεια. Οπότε λέω όταν μπορείς θα το πάρεις και κατάφερα ένα διάστημα πριν 2 χρόνια και το πήρα. Είναι το Emily το φούξια και λέω ότι μπορεί να μην σας φαίνεται ότι είναι αυτό για όσες γνωρίζετε από Louis Vuitton, γιατί κανονικά θα έπρεπε το κουμπάκι να είναι φούξια απ' έξω. Αλλά δεν είναι. Πλέον έχει αλλάξει νομίζω κιόλας, δεν πωλείται. Νομίζω το τελευταίο διάστημα πρέπει να έχει σταματήσει να πωλείται με φούξια κουμπάκι. Είχε ακριβώς το ίδιο χρώμα, σαν δερμάτινο ήταν απ' έξω, αλλά όταν πήγα να το πάρω μου είπαν να το προσέχω όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί είναι λίγο λεπτοματικά. Λέω, οκ, okay, δεν μπορεί να το ακούω αυτό. Τέλος πάντων, όντως συνέβη και μέσα σε 6 μήνες, παρόλο που το πρόσεχα πάρα πολύ, άρχισε να φθείρεται και να ασπρίζει. Έφευγε δηλαδή το δέρμα από πάνω και βλέπαμε το εσωτερικό από το κουμπάκι και είχε αρχίσει να μην φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τον περασμένο μήνα κατάφερα και πήγα να το φτιάξω επιτέλους. Δεν μου πήρανε κάποια χρήματα γιατί ξέρανε εξ αρχής ότι έχει έτσι κάποιο λάτωμα. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν και μέσα στην εγγύηση, αυτό δεν το γνωρίζω. Επειδή δεν είχαν περάσει και 2 χρόνια, ίσως γι' αυτό δεν μου πήρανε χρήματα. Οπότε αυτό εδώ είναι το πορτοφόλι εσωτερικά, λεπτό, μικρό, αυτό που ακριβώς ήθελα για να χωράει και μέσα στις τσάντες μου. Το προτιμούσα με το φούξια το κουμπάκι. Να σας πω, είναι ο λόγος που το επέλεξα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η διχρωμία, αυτή η διχρωμία που κάνει, μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και μέσα δεν έχω τίποτα, επειδή έχω κάποια μετρητά, έχω ταυτότητες, δίπλωμα, έχω, εννοείται, για όσες θυμάστε τα παλιά μου βίντεο με το τι έχω μέσα στην τσάντα μου, αυτό εδώ το κοριτσάκι το οποίο σας το έχω έτσι ξαναδείξει, το έχω μέσα στο πορτοφόλι σαν ανάμνηση, κάποιες κάρτες, κάποιες φωτογραφίες του Αλέξανδρου, Volta Ren Scone εννοείται, γιατί δεν πάμε πουθενά χωρίς Volta Ren Scone. Αυτά, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα πάμε στην θηκούλα εδώ πέρα δεξιά, όπου εκεί είναι η μοναδική μεγάλη και που είναι και κλειστή από κάτω, γιατί από την απέναντι πλευρά έχει άλλη μια θήκη, αλλά από κάτω είναι ανοιχτή. Είναι μάλλον για να βάζεις μπουκάλι και να κάθεται. Και εκεί έχω βάλει κλειδιά αυτοκινήτου, κλειδιά σπιτιού, τίποτα ιδιαίτερο. Στην πίσω τη θήκη, εδώ πέρα, έχω απλά μάσκες, δεν σας τις δείχνω έτσι για άμα χρειαστούν κάποια στιγμή. Στα εσωτερικά έχω κάποια πανάκια για να καθαρίζω τα γυαλιά μου, γιατί δεν την παλεύω άμα βρωμιστούν και θέλω αυτά τα υγρά τα πανάκια. Από τα τζάμπο τα βρίσκω εκεί πέρα στο ταμείο πολύ οικονομικά. Έχω και μια εικονίτσα έτσι εδώ να μας φυλάει. Και στην άλλη τη θηκούλα έχω κάποια φάρμακα, έτσι λίγο για το στομάχι, για τα αιμοπετάλια το θέμα που έχω εγώ, κάποια παυσίπονα και τέτοια, όχι πολλά, 2-3 έτσι για ώρα ανάγκης πιο πολύ τα έχουμε. Απ' την άλλη πλευρά άλλη μια εικονίτσα, είναι οι προστάτες μου, είναι ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Ειρήνη. Το είχα στο παλιό μου το αυτοκίνητο αυτό εδώ πέρα και τώρα το κουβαλάω μέσα στην τσάντα. Στη δίπλα τη θήκη έχω μια Oyster κάρτα, η οποία δεν είναι δική μου, είναι της Δέσποινας, μου την είχε δανείσει σε περίπτωση που τη χρειαστούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη χρειάστηκα τελικά, γιατί πληρώναμε με την κάρτα στα μετρό και στα λεωφορεία, αλλά την έχω μέσα στην τσάντα για να της την δώσω όταν καταφέρω να ξαναπάω Θεσσαλονίκη. Και εδώ πέρα, στο φερμουάρ που έχει το μοναδικό φερμουάρ, έχω έτσι λίγο πιο προσωπική, πιο καλλιντικό ήδη, αλλά μην φανταστείτε ότι έχω καλλιντικά ούτε καν. Έχω μία χτενούλα εδώ πέρα, για να χτενίζω τα μαλλιά μου σε περίπτωση που χρειαστεί. Έχω ένα προϊόν περιποιητικό για τα χείλη, αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου. Μία κρέμα χεριών από Lancôme, την οποία και αγαπώ, μυρίζει θεϊκά, και όλη αυτή η σειρά, νομίζω αυτή δεν είναι ρε παιδιά, η Hydrazen, νομίζω είναι θεϊκή, σας το έχω ξαναπεί, σας έχω ξαναμιλήσει, και η κρέμα προσώπου της και η μέρα και η νυχτός είναι πάρα πολύ καλή. Και έχω από La Roche-Posay ένα travel size, μια travel size συσκευασία από την Sika Plast. Ξέρετε πόσες φορές μου έχει χρειαστεί αυτή εδώ? Άπειρες φορές. Κάτι που μπορεί να με έχει τσιμπήσει, κάτι που μπορεί να έχω δει δερματικό και αυτά. Βγάζω, βάζω και ούτε πολύ βάρος έχει και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, και αυτά είναι όσα έχω μέσα στην τσάντα μου. Δεν έχω τίποτα παραπάνω που σας κρύβω. Αυτά κουβαλάω. Όσο μεγαλώνω, βλέπω ότι λιγοστεύουν τα πράγματα τα οποία κουβαλάω μέσα στην τσάντα. Όταν θα βγω από το σπίτι και ξέρω ότι θα αργήσω, θα πάρω μαζί και ένα μπουκάλι νερό. Ή όταν θα βγω με τον Αλέξανδρο, θα ρίξω μέσα και το μπουκάλι με το νερό του. Το μοναδικό πράγμα που λείπει, γιατί ξέμεινα, και χθες που φτιάχνα την τσάντα για να σας τη δείξω, μπήκα στο μπάνιο και είδα ότι δεν υπάρχει. Έχω
σε αυτό το μέγεθος, αυτές εδώ τις συσκευασίες, μωρομάντιλα. Πάντα τα έχω μαζί, μπορεί να χρειαστεί κάτι ο μικρός ή εμείς ή οτιδήποτε να υπάρχουν. Αυτό δηλαδή είναι το μοναδικό πράγμα που δεν σας έχω δείξει μέσα στην τσάντα και το κινητό μου εννοείται όταν βγαίνω έξω που βάζω το κινητό. Κάτι άλλο δεν έχω. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη τσάντα. Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες νιώθω ότι δεν μπορώ να την κρατήσω, επειδή τη θεωρώ έτσι πολύ χειμερινή, επειδή ίσως έχει αυτή τη διχρωμία που κάνει έτσι με το πιο καφεμπέζ και το μαύρο και μου φαίνεται έτσι λίγο ότι είναι πιο χειμερινή, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αυτά, θα σας κάνω και κάποια κοντινά πλάνα έτσι για να τη δείτε λίγο καλύτερα, σας τα έχω βάλει λογικά στην αρχή του βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το τι έχω μέσα στην τσάντα μου, τίποτα σημαντικό, αλλά έτσι ήταν ωραίο να θυμηθούμε λίγο και τα πιο παλιά χρόνια, γιατί έχω πολλές κοπέλες που με ακολουθούν από τα πρώτα βήματά μου. Θέλω πριν φύγετε να πάτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο και να μου γράψετε πρώτα απ' όλα ερώτηση για το Q&A και δεύτερον κάτι που εσείς έχετε μέσα στην τσάντα σας και δεν λείπει ποτέ. Αυτά από εμένα, θα σας δω πάλι το Σάββατο με νέο βλογκάκι, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να μου προσέχετε. Φιλάκια πολλά!